Με χρηματοδότηση ύψους 324.418 ευρώ ξεκινούν άμεσα τα έργα αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Αμοθράκης. Η σύμβαση του έργου έχει υπογραφεί και προβλέπει την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων εντός 3 μηνών. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης, έχει ήδη προγραμματιστεί και η υλοποίηση συμπληρωματικού έργου για την αναβάθμιση των οδικών υποδομών του νησιού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Υπάρχει από το Υπουργείο Υποδομών ένα πρώτο κονδύλιο 500.000, το οποίο τελικά πάθηκε με έκπτωση από εργολάβο, ή δημοπρατηθεί. Το έχει ο εργολάβος. Αυτό είναι από πέρυσι εξέλιξη, παλιά εξέλιξη, και θα αναμένεται τώρα να γίνουν αυτές τις εργασίες. Είναι μερικά τεχνικά, κάποια γεφύρια κτλ. Και απλώς έχω μάθει ότι και η περιφέρεια έχει εγκριθεί ένα ποσό 400.000 τώρα, οπότε μέσα στο 2016 θα προχωρήσουμε διαδικασίες για να αποκαταστήσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε σταδιακά σε κάποια χρόνια να αποκαταστήσουμε το δικό δίκτυο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η αποκατάστασή του που είχε κοστολογηθεί από κλιμάκιο της περιφέρειας πέρυσι γύρω στα 4,5 εκατομμύρια, αυτή τη στιγμή από εθνικούς πόρους είναι αδύνατο να βρεθούν τόσα χρήματα. Πάση περιπτώσει, έστω και σταδιακά, κάθε χρόνο αν έχουμε ένα ποσό το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να αποκαταστήσουμε το δικό μας δίκτυο, είμαστε ευχαριστημένοι και μας είναι μια προοπτική ότι θα λυθεί κάποια στιγμή το πρόβλημα. Οι εργασίες αυτές που, όπως είπατε, θα ξεκινήσουν σύντομα, αφορούν την συντήρηση κάποιων... Όχι, είναι κάποια γεφύρια τα οποία χαλάσανε σε μηνύες. Δεν είναι ουσιαστικά... Γεφύρια πάνω στο δικό δίκτυο που έχουν χαλάσει με τις... Κοιτάξτε, οι προτεραιότητες καθορίζονται από εμάς. Εμείς που ξέρουμε και το μέγεθος της ζημιάς καλά, αλλά και τη χρήση και... χρησιμότητα του κομματιού, τα πάμε, δηλαδή υποδεικνύουμε κάθε φορά τα κομμάτια του συγκεκριμένου προϋπολογισμού, ώστε να μπορέσουμε τελικά να αποκαταστήσουμε την ομαλή κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ, σημαντικές επαφές είχε ο Δήμαρχος Αμοθράκης, κ. Αθανάσιος Βίτσας, στην Αθήνα για κρίσιμα θέματα που αφορούν το νησί. Ο κ. Βίτσας συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Πουλάκη, και τον προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης, τον ΟΤΑ, κ. Ζαφυρίου, με θέμα την αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού του Δήμου για το 2016. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και δόθηκαν όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες. Επίσης, ο Δήμαρχος πραγματοποίησε συνάντηση με τον Ειδικό Σύμβουλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κ. Πολιτόπουλο, με τον οποίο συζητήθηκε η ιδιαιτερότητα του γεωγραφικού χώρου του νησιού και τα αδιέξοδα ως προς τις προϋποθέσεις αδειοδότησης περιβαλλοντικών χώρων, χυτή, πράσινα σημεία κλπ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα κατανόησης και διάθεση συνεργασίας και αναμένεται κάποια πρωτοβουλία για την πιθανή άρση αυτών των αδιέξοδων.